Τα δευτεργατικά σωματεία μαζί με τους οδηγούς πραγματοποιούμε τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρία αναδεικνύοντας το νέο εφοπλιστικό έγκλημα που εξελίσσεται στο πλοίο Γυροφέρι Ολύμπια και τις τεράστιες ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, των λιμενικών αρχών, διατρανώνοντας «Φτάνει πια, η θάλασσα έχει χορτάσει τους νεκρούς μας». 8 χρόνια μετά την πυρκαγιά του Norman Atlantic, η ιστορία επαναλαμβάνεται και μυαλό δεν βάζουν. Προτιμούν να θυσιάζουν ναυτεργάτες, επιβάτες, για να μην βάλουν το χέρι στην τσέπη και να υλοποιούν τα δίκαια αιτήματά μας για μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Δουλεύουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να γυρίσουμε σπίτια μας να χαρούμε αυτά που μας στερεί η θάλασσα και με την πολιτική τους μας στερούν ακόμα και το δικαίωμα της ζωής. Και γι' αυτό φέρουν ολόκληρη την ευθύνη του εγκλήματος, όσο και να προσπαθεί ο Όμιλος Γκριμάλντι να ρίξει την ευθύνη στους απίθαρχους οδηγούς που με δόλο πάνε και κοιμούνται στα φορτηγά. Τέτοιο θράσος. Τι θέλουν να μας πούν ότι οι επιβάτες κάνουν ό,τι θέλουν? Υπάρχουν συμπεράσματα που αναδείχθηκαν και στο Norman Atlantic, που η δραματική μείωση των οργανικών συνθέσεων στα πλοία της γραμμής Πάτρας Ιταλίας με νόμους όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τους ανεπαρκείς ελέγχους των λιμενικών αρχών, τη μετατροπή των νεογνώμονων σε ανώνυμες εταιρείες όπου συμμετέχουν οι μέτοχοι και επιχειρηματίες και τα επιβεβαιωμένα προβλήματα στο σχεδιασμό της διαχείρισης και διάσωσης των επιβενώντων αυξάνουν τους κινδύνους να επαναληφθεί μια ανάλογη χειρότερη τραγωδία. Αυτό ζούμε και σήμερα στο Γυροφέρι Ολύμπια, που άρπαξε φωτιά επιπλό. Εκτός από τον ένα νεκρό, στο φλεγόμενο γκαράζ αγνοούνται άλλοι 10 επιβάτες. Από τα στοιχεία που υπάρχουν και έχουν βρεθεί στα χέρια μας, πρόκειται και εδώ για πλοίο επικίνδυνο. Δεν υπάρχει επιθεώρηση που να έγινε, τουλάχιστον από το 2018 μέχρι τη μοιραία μέρα, όπου να μην έχει καταγραφεί παρατήρηση για πρόβλημα στο σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. Παρ' όλα αυτά, ταξίδευε ανενόχλητο με πιστοποιητικά αξιοπλοείας από αρμόδιες αρχές. Ο τελευταίος έλεγχος έγινε 16 Φλεβάρι, 2 μέρες πριν αρπάξει φωτιά. Οι παρατηρήσεις, εκτός από τα προβλήματα στα συστήματα πυρασφάλειας, αφορούσαν επίσης τις συνθήκες υγιεινής, ακόμα και του φαγητού, που χαρακτηρίζονταν απαράδεκτες και επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των επιβατών. Παρ' όλα αυτά, ταξίδευε κανονικά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Όμιλος Γκριμάλντι, στο οποίο ανήκει το πλοίο, πρωτοστάτησε στην εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γραμμή Ελλάδα-Ιταλία, δρομολογώντας το πλοίο τότε Cruise Europa με σημαία Ιταλία, και από την πρώτη στιγμή τα ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν, Στέφεσον και των Μαγείρων είχαμε προειδοποιήσει ότι το πλοίο αυτό αποτελούσε τον πολιορκητικό κρυό για τη μείωση των οργανικών συνθέσεων σε όλα τα πλοία της συγκεκριμένης γραμμής και συνολικά για την αυτοπλοεία, υπονομεύοντας την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το 2013 η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ τότε ψήφισε το νόμο 4150 για μειωμένες οργανικές συνθέσεις στην αυτοπλοεία, ενώ για τα πλοία Πάτρα Ιταλία μείωσε τις οργανικές συνθέσεις με υπουργικές αποφάσεις. Αυτές τις μειωμένες συνθέσεις διατήρησε σε πλήρη ισχύ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οργανικές συνθέσεις είναι άρρηκτα δεμένες με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η μείωσή τους σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών. Ταυτόχρονα οι ναυτεργάτες που λείπουν από το πλοίο έχουν συγκεκριμένο πόστο σε κατάσταση κρίσης. Με τη μείωση των οργανικών συνθέσεων όλα αυτά πάνε περίπατο. Η μειωμένη οργανική σύνθεση ήταν μία από τις βασικές αιτίες που συνέβαλαν στην πολύ νεκρή τραγωδία του επιβατικού πλοίου Norman Atlantic. Τώρα με την πυρκαγιά του Γυροφέρι, το ερώτημα που θέτουμε από την πρώτη στιγμή και περιμένουμε απαντήσεις είναι αν η οργανική σύνθεση του πλοίου ήταν επαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Αλλά απάντηση δεν έχουμε πάρει. Αντίθετα, αυτό που φαίνεται εξ αρχής ήταν η προσπάθεια συγκάλυψης από πλευράς της εταιρείας, της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, σε ανάλογα περιστατικά
την ευθύνη τη ρίχνουν στο γνωστό τρίπτυχο ο Θεός, ο καιρός και ο κακός ναυτικός. Στο διατάφτα, ο νεκρός και οι αγνοούμενοι του γυροφέρει είναι η νέα ανθρωποθυσία στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας που υπηρετούν όλες μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Αυτή είναι η αιτία μια ακόμα καταστροφής και ο πραγματικός ένοχος όπου πρέπει να συγκεντρώσουμε τα αγωνιστικά μας πυρά. Συνεχίζουμε και καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζομένους και τα σωματεία να δώσουμε μαζικό δυναμικό παρόν στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο το Σάββατο 26 Φλεβάρι στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.